Τα λόγια του πράξη έκανε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομος. Μνημόνευσε για πρώτη φορά τον Αρχιεπίσκοπο Επιφάνιο ως προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ουκρανίας, προκαλώντας σύλλα αντιδράσεων σε μέλη της Ιεράς Συνόδου τα οποία δεν είχαν ενημερωθεί προηγουμένως. Η ενέργεια συνιστά εφαρμογή στην πράξη μιας απόφασης του Αρχιεπισκόπου, η οποία είχε ήδη προκαλέσει την αντίδραση και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας και του Πατριάρχη Κυριλλού. Η ανακοίνωση του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Ουκρανίας στην πράξη ήρθε κατά τη διάρκεια της χειροτονίας του Παγκράτιου σε επίσκοπο Αρσινόης, που τελέστηκε στην Ιερά Μονή Παναγιάς Χρυσορροιατήσης στην επαρχία Πάφου, παρόντων σχεδόν του συνόλου των μελών της Ιεράς Συνόδου. Σε δηλώσεις αμέσως μετά, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι αρχικά αποφάσισε να τηρήσει ουδέτερη στάση στο ζήτημα και άρχισε διαβουλεύσεις με προκαθήμενους άλλων εκκλησιών. Ωστόσο, τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούν δεν τον άφησαν, είπε, να συνεχίσει τις επαφές του και έπρεπε να πάρει θέση. Η ενέργεια μου αυτή υπηρετά πρώτα την Ορθοδοξία και έπειτα την Εκκλησία εν Κύπρου. Μπορεί κάποιος να μένει υπηρετά. Δεν με ενδιαφέρει για τα άτομα, ούτε για τον εαυτό. Ούτε για οποιοδήποτε άλλο. Με ενδιαφέρει η Εκκλησία Κύπρου και η Ορθοδοξία. Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε πως αν οποιοδήποτε μέλος της Συνόδου ζητήσει να συζητηθεί το ζήτημα στο πλαίσιο του καταστατικού, είναι έτοιμος να συγκαλέσει την Ιερά Σύνοδο. Ενώ την αντίθεσή του εξέφρασε και έμπρακτα ο Μητροπολίτης Λεμεσού, ο οποίος αποχώρησε λίγο προτού ολοκληρωθεί η λειτουργία. Αν ήμουν στη θέση του, εγώ θα έφευγα από την ώρα που άκουσα τον Αρχιεπίσκοπο να μνημονεύει. Και εθαύμασα την υπομονή του πως έκαμε τόση ώρα και επιτέφυγε. Με το δίκιο του. Τρεις Μητροπολίτες, ο Λεμεσού Αθανάσιος, ο Κίκου Νικηφόρος και ο Ταμασού Ισαΐας, καθώς και ο Επίσκοπος Αμαθούντος, εξέδωσαν απόψε μακροσκελή ανακοίνωση διαφωνίας με την ενέργεια του Αρχιεπισκόπου, η οποία θεωρούν ότι συνιστά κατάφορη παραβίαση του πολιτεύματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Υπενθυμίζουν πως δεν λήφθηκε ακόμα απόφαση από την Ιερά Σύνοδο, ενώ τονίζουν πως ήδη έχουν προκληθεί τριγμοί στην ενότητα του Συνόλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την αντίστοιχη ενέργεια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας και της Εκκλησίας της Ελλάδας. Κατά τους τέσσερις ιεράρχες, η ενέργεια του Αρχιεπισκόπου ενισχύει το επαπειλούμενο σχίσμα στην Οικουμενική Ορθοδοξία και τον καλούν να προβεί άμεσα σε ανάκληση.